και την δημοσιογράφο Βέρα Μαυρίδου για να μας μεταφέρει στο ρυθμό της επικαιρότητας. Βέρα, καλώς όρισες. Γεια σας Αναστασία, καλησπέρα στους ακροατές. Ναι, η επικαιρότητα πάντοτε τρέχει, άλλοτε ενδιαφέρουσα, άλλοτε όχι τόσο. Πάντως υπάρχει κάθε μέρα κάτι να συζητήσουμε. Mm-hmm. Μακάρι να μην δυσάρεστα αυτά που είναι να πούμε. Έτσι εγώ σήμερα δεν έχουμε δυσάρεστα. Είναι και Παρασκευή επίσης. Εγώ ήδη έχω κάνει προτάσεις για το Διδημότυχο, για την έκθεση φωτογραφίας και για τον Καστρινό περίπατο. Οπότε εσύ για πες μας τι έχεις από... Νομίζω ότι είχες μια επικοινωνία με το Δημαρχείο. Ναι, αυτό που ήδη από χθες ακούστηκε ήταν μια δήλωση που έκανε, ήταν κοινό μυστικό από τις δύο μέρες πριν, γιατί γίνει μια παραταξιακή όπου κατά κάποιο τρόπο διέρευσε αυτό ότι ο νυν δήμαρχος Ορεστιάδας, ο Βασίλης Μαυρίδης, θα διεκδικήσει εκ νέου φοιτεία στο Δήμο Ορεστιάδας σε 2,5 χρόνια, βέβαια είναι 2,5 χρόνια περίπου. Mm-hmm. Θα είναι ξανά υποψήφιος και μάλιστα έκανε και ένα στιέφτηση κατά κάποιο τρόπο ότι ας ησυχάσουν, ας ηρεμήσουν και αυτοί που νόμιζαν ότι θα πάει σε άλλο βαθμό να διεκδικήσει, ας πούμε, την περιφέρεια ή μια βουλευτική, το βουλευτικό φόκο. Ο κ. Μαυρίδης δήλωσε ότι θα είναι υποψήφιος για το Δήμο Ορεστιάδας. Το 2023, οπότε είναι ωραία που εσύ αλίευσες τα νεότερα επί του θέματος. Έχεις κάτι από εκεί άλλο ή να προχωρήσουμε? Όχι, το θέμα είναι ότι είναι, για κάποιους είναι πολύ νωρίς, πολύ νωρίς για τις ανακοινώσεις αυτές, όμως δεν είναι, mm-hmm. γιατί η προετοιμασία, ειδικά ο τελευταίος χρόνος, είναι πολύ δύσκολος για όλους όσους διεκδικούν κάποια θέση και στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί αυτό χρειάζεται μια προετοιμασία και επειδή πολλές πολιτικές δυνάμεις υπάρχουν και ξεκινούν και νωρίτερα, είναι καλό να υπάρχει συνοχή, ένας ιστός, ένας κορμός πάνω στον οποίο θα γίνουν και οι παρατάξεις. Δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι ακόμη άλλοι υποψήφοι. Mm-hmm. Πάντως ήταν μια κίνηση του κ. Μαυρίδη για πολλούς πολύ σωστή. Mm-hmm. Λοιπόν, να πάμε σε ένα άλλο Δήμο τώρα. Ναι. Γιατί παρά τις ανακοινώσεις, οι Δήμοι έχουν μπροστά τους 2 χρόνια δουλειά, έχει αρκετή δουλειά. Εκμεταλλεύονται ό,τι μπορούν σε εισαγωγικά οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης για να αναδείξουν τα θέματα, να δώσουν λύσεις στα προβλήματα. Έτσι, στο Δήμο Αλεξανδρούπολης θα πάμε. Mm-hmm. Θα μιλήσω, δεν έχω μιλήσει ακόμη. Μιλήσαμε τηλεφωνικά, αλλά δεν το έχω κάνει θέμα. Με την κυρία Τζεπελίδου Ελένη, που είναι αντιδήμαρχος ενέργειας φυσικών πόρων και Τραγιανούπολης, η οποία μας, με δελτίο τύπου μας ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης ότι χαρακτηρίστηκε το γεωθερμικό πεδίο του Αρίστην Αλεξανδρούπολης, είναι ένα χωριό του Δήμου Αλεξανδρούπολης, mm-hmm. ως το μοναδικό γεωθερμικό πεδίο στην Ελλάδα με δικαίωμα να εκμεταλλεύεται θερμοκρασίες 30 έως 99 βαθμούς Κελσίου. Mm-hmm. Αυτό για εμάς τους αδαείς μπορεί να μην σημαίνει και πολλά, αλλά το να έχει ένα γεωθερμικό πεδίο την μοναδικότητα είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Και αυτή η απόφαση πάρθηκε μετά από αίτημα που είχε υποβάλει στο Υπουργείο Δήμος Αλεξανδρούπολης, αξιοποιώντας το δικαίωμα που έδινε ο νόμος από τον Μάρτιο του 2019, mm-hmm. δηλαδή σχεδόν 3 χρόνια μετά. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης κατέθεσε έναν επιστημονικά τεκμηριωμένο φάκελο, ανέδειξε τη μοναδικότητα αυτού του πεδίου, του Αρίστινου, και έτσι μπορεί να αξιοποιήσει μεγαλύτερα ποσά ενέργειας προς όφελος των δημοτών, να αυξήσει την απόδοση του έργου που κατασκευάζεται με το ίδιο λειτουργικό κόστος, την προοπτική επέκταση της τηλεθέρμανσης στη νέα εποχή που είναι πολύ δύσκολη για την πόρους ενέργειας σε όλο τον κόσμο, mm-hmm. για την απόδοση του έργου που κατασκευάζεται με το ίδιο λειτουργικό κόστος, την προέκταση της επέκτασης τηλεθέρμανσης, και όλα αυτά μελετώνται από την Δημαρχία Ενέργειας Φυσικών Πόρων και Τραγιανούπολης, και έτσι θα μιλήσω την Δευτέρα με την κυρία Τζεπελίδου για τις λεπτομέρειες, γιατί
όπως είπε η Αναστασία, είναι θέματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Δεν μπορούμε, άλλες να είμαστε ειδικοί σε οτιδήποτε. Εμείς μεταφέρουμε την είδηση ως κάτι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή, για τον Εύρο. Για όλο τον Ομόνε και σε μια περιοχή που η Αλεξανδρούπολη αναδεικνύεται, είναι ακόμη ένα βήμα. Δηλαδή, της ανάδειξης της Αλεξανδρούπολης ως ενεργειακού κόμβου, στόχος που είναι προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή, για τον Δήμαρχο τον κ. Γιάννη Ζαμπούκη, αλλά είναι και για, καλό για όλο τον Εύρο, γιατί είναι αποτέλεσμα του νομού, ισχυροποιεί την θέση της Αλεξανδρούπολης, στη θέση του νομού, είναι κατά κάποιο τρόπο και όλη αυτή η κόμβη ενεργειακή, οτιδήποτε άλλο, είναι και ένα είδος άμυνας για την περιοχή, γιατί δεν έχουμε και τους καλύτερους γειτόνους, οπότε είναι προς την πολύ θετική κατεύθυνση. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με Αλεξανδρούπολη, τα νεότερά σου. Η Ομοσπονδία, η Ένωση των Συλλόγων Γονέων Μακεδονίας και Θράκης έχει βγάλει μια ανακοίνωση, θέλεις να μας πεις γι' αυτό, για την στήριξή τους στο Δημότυχο. Από την Αλεξανδρούπολη να βαίνουμε πιο πάνω, κάνουμε αυτόν τον κύκλο, τα ταξίδια στον στο Δημότυχο υπάρχει μια μεταρχή όσον αφορά τη μεταστέγαση του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου για να στεγαστεί, να παραχωρηθεί το κτίριο, όλοι οι κτηριακές εγκαταστάσεις του σχολείου στο Δημοκρίτιο, ώστε να φιλοξενηθούν, να στεγαστούν μάλλον εκεί η τεχνία ψυχολογίας που επίκειται να γίνει και οι νοσηλευτικοί, τους μάλλον νοσηλευτικοί. Αυτό έχει ξεσηκώσει φύλλα αντιδράσεων στο Δημότυχο, τόσο στους γονείς όσο και στους εκπαιδευτικούς και στα παιδιά. Βλέπουμε ότι και η Ομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με δηλώσεις της συμπαραστέκεται στον αγώνα του Συλλόγου Γονέων και χρησιμοποιεί τα ίδια σχεδόν επιχειρήματα που πρώην λίγων ημερών είχε αναφέρει ο πρόεδρος των δασκάλων και πηγών του Δημοτήχου. Ο οποίος μας είχε μιλήσει για ο οποίος είχε μιλήσει για αναστάθμιση μεγάλη που θα επιφέρει αυτό στα παιδιά, ότι θα δημιουργήσει και άλλα προβλήματα, γιατί πολλά παιδιά θα αναγκαστούν να μετακινούνται, οι γονείς δεν μπορούν να το κάνουν αυτό γιατί είναι μεγάλες αποστάσεις, περισσότερο όμως ότι θα αναστατωθεί η ζωή των παιδιών που έτσι και αλλιώς λόγω της πανδημίας έχει αλλάξει πάρα πολύ. Και η Ομοσπονδία, στα επιχείρηματα της Ομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είναι ότι ενώ 10 χρόνια λειτουργεί η νοσηλευτική, όπως χαρακτηριστικά λένε, δεν έγινε καμία προσπάθεια να βελτιωθούν, να διευρυνθούν οι υποδομές, να λυθούν τα στεγαστικά προβλήματα και αντί αυτών φορτώνουν το πρόβλημα. Το Υπουργείο φορτώνει το πρόβλημα στις πλάτες των μαθητών, των γονιών και των εκπαιδευτικών του σχολείου, όπως χαρακτηριστικά λένε. Έτσι. Και από την άλλη, πάλι κατηγορούν επίσης ότι για αναψυξιακούς εισαγωγικά λόγους, ενώ δίνουν πάρα πολλά χρήματα αλλού, δεν μπόρεσαν να λύσουν το πρόβλημα αυτό, το στεγαστικό, ώστε να μην αναστατωθούν οι μαθητές ψυχοσυναισθηματικά και άλλες επιπτώσεις οικονομικές για τους γονείς και τους δασκάλους. Αυτό λοιπόν επιμένουν η Ομοσπονδία, να αρθεί αυτή η απόφαση και να βρεθεί μια άλλη καλύτερη λύση. Νομίζω ότι σε αυτήν την είδηση πρέπει να βάλουμε από κάτω συνεχίζεται. Ακριβώς, ναι. Συνεχίζεται και αν ακούσουμε την άλλη πλευρά μπαίνει το δίλημα να γίνει η σχολή, να λειτουργήσουν σχολές, να μεταστεγαστεί το σχολείο. Αυτή είναι η πρώτη ανάγνωση. Υπάρχουν όμως και άλλοι τρόποι που μπορούν ίσως, εμείς δεν θα υποδείξουμε κάτι τέτοιο, απλώς λέμε ότι μπορούν να βρεθούν και άλλες λύσεις που να ικανοποιούν και τις δύο πλευρές. Εμείς θα είμαστε εκεί για να μάθουμε τη συνέχεια. Και κάτι άλλο, επειδή πλησιάζουν και οι πανελλαδικές, θα ήθελα να πούμε λίγο ότι ξεκίνησε η λειτουργία τηλεφωνικών γραμμών παροχής πληροφοριών για τις πανελλαδικές και ψυχολογική υποστήριξη για τους υποψήφιους και τις οικογένειές τους σε όλες τις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης της χώρας. Αυτό μπορεί να ακούγεται λιγάκι ως λεπτομέρεια, αλλά δεν είναι. Μπορούν δηλαδή μέσω τηλεφώνου οι μαθητές και οι γονείς να πάρουν κάποια υποστήριξη εν όψη των πανελλαδικών και
που, με, από, από στελέχη που είναι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού, από εξειδικευμένους υπαλλήλους, παρέχουν πληροφορίες σε σχέση με τις αναλυτικές, δηλαδή την ελάχιστη βάση εισαγωγής, το παράλληλο μηχανογραφικό για εισαγωγή σε δημόσιο EX, εξεταστέλη και τόσα άλλα, και υποστηρίζουν ακόμη μαθητές και μαθητρές την ιδιαίτερη αυτή περίοδο, άνθρωποι είναι εξειδικευμένοι, ψυχολόγοι κλπ. Για να μπορούν να, δηλαδή, παίρνουν ένα υποστηρικτικό βασικά ρόλο στο διάστημα αυτό που το έχουν τόσο πολύ ανάγκη και τα παιδιά αλλά και οι γονείς. Είναι πολύ καλό αυτό και για τα παιδιά και για τους γονείς. Υπάρχει, υπάρχει κάποιο τηλέφωνο για αυτήν τη γραμμή στήριξης? Αυτό δεν έχω το μπροστά μου. Μπορούν να πάρουν όμως στα κατατόπους κέντρα εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής υποστήριξης και εσύ και στη διευθύνση της εκπαίδευσης και να πληροφορηθούν να μπορούν να το κάνουν και γονείς και μαθητές. Είναι εξοικειωμένοι εξάλλου όλοι τώρα με το διαδίκτυο και με την τεχνολογία, οπότε είναι εύκολο. Μπορούν όμως να το χρησιμοποιήσουν από τώρα και έως τη λήξη των πανελληνικών εξετάσεων. Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι είναι σημαντικό. Βέβαια, βέβαια. Να πούμε ότι από την Τετάρτη 29 Μαΐου μπορεί πλέον να κλείσει κάποιος με ελεύθερη επιλογή εμβολίου για τα άτομα από 35 μέχρι 39. Ήθελα να σου το πω από όταν ξεκινήσαμε και από αύριο, από το Σάββατο, μπορούν οι πολίτες ηλικίας 30 μέχρι 34 ετών να κλείσουν ραντεβού και να εμβολιαστούν με όποιο εμβόλιο διαλέξουν. Το Pfizer, το Moderna ή το AstraZeneca ή το Johnson, και μέχρι τις 7 Ιουνίου αναμένεται, λέει, να ανοίξει η πλατφόρμα και για την ηλικιακή ομάδα 18 μέχρι 29 ετών, οπότε όπως βλέπεις όλοι οι δρόμοι οδηγούν για να εμβολιαστεί ο κόσμος. Αυτοί που ασχολούνται με την εστίαση περιμένουν να έρθουν και ό,τι τους δυσκολεύει όλα τα μέτρα. Ελπίζουμε το Σαββατοκύριακο να είναι καλό για όλους, έτσι δεν είναι, Βέρα? Έτσι, και πολύ καλά κάνεις να το αναφέρεις, Αναστασία, εγώ το παρέλειψα. Είναι πολύ πολύ σημαντικό ότι μπαίνουν νέες ηλικιακές ομάδες νεότερες, ότι έχουν το δικαίωμα της επιλογής, οπότε έρονται και οι αμφιβολίες και οι δυσπιστίες που είχαν πολλοί να πάνε να κάνουν το εμβόλιο, να πάνε όλοι όσοι δεν το έχουν κάνει να το κάνουν, για να μπορέσουμε να έχουμε όσο δυνατόν περισσότερους ανθρώπους σε ανοσία, σε περίοδο ανοσίας. Έτσι ακριβώς. Και κάτι άλλο πριν να κλείσουμε θα ήθελα να σας πω. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω κάτι που μου έλεγες για την αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων, να μην το ξεχάσα. Ναι, είναι το 10 μέρες έγιναν τα μνημόσυνα για τη γενοκτονία και επειδή αυτός αγώνας κρατάει μισό αιώνα σχεδόν για την αναγνώριση, κάθε κίνηση προς την κατεύθυνση αυτή είναι θετική. Και τι θέλω να πω, το Γερμανικό Κόμμα της Αριστεράς, το Die Linke, πήρε μια απόφαση να κινητοποιήσει την κυβέρνηση της Γερμανίας, την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας, ζητώντας να αφενός να ζητήσει συγγνώμη, γιατί όλοι ξέρουμε πολύ καλά τι ρόλο έπαιξε η Γερμανία όταν στήθηκε το νέο τουρκικό κράτος, ποιους υποστήριζε και γιατί, να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, όχι μόνο ως κόμμα, το κόμμα το κάνει έτσι και αλλιώς, και το έκανε αυτό ο αντιπρόεδρος του κόμματος της αριστεράς, Die Linke, ο Τομπίας Φλούχερ, αν το διαβάζω καλά. Δύσκολα τα γερμανικά. Ναι, πολύ δύσκολα και δεν ήταν από τα καλύτερά μου. Λοιπόν, μιλώντας δημόσια σε εκδήλωση συνέντευξη για την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, κάλεσε και προκάλεσε την γερμανική κυβέρνηση να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της ή τουλάχιστον έστω και εκ των υστέρων έναν αιώνα μετά, όχι να παραδεχτεί μόνο την εμπλοκή της, αλλά πρακτικά την Τουρκία ή την βάρβαρη αυτή πράξη, την γενοκτονία, και να ζητήσει συγγνώμη για τις χιλιάδες γενοκτονηθέντες ποντίους. Ο αντιπρόεδρος του κόμματος υπογράμμισε ότι η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου θα πρέπει να αναφέρεται αρρητά
σε ψήφισμα της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής. Και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Όχι μόνο για τους ποντίους, όπου έγιναν γενοκτονίες, πρέπει οι θύτες να ζήσουν κάποια στιγμή συγγνώμη. Mm-hmm. Και νομίζω ότι θα έχει και συνέχεια αυτό. Θα περιμένουμε να δούμε αποτελέσματα. Έτσι, ναι, έχουμε και την άλλη την πολύ ευχάριστη εισαγωγικά είδηση, την είδηση του δικτύου Δήμων στην Ελλάδα που θα διεκδικήσουν ομαδικά συλλογικά την διεθνή αναγνώριση, μέσα στους οποίους Δήμους είναι και ο Δήμος Ορστιάδας. Μια κίνηση επίσης πολύ καλή. Και τα αναφέρω αυτά γιατί σε λίγες μέρες περιμένουμε και το φίλο μας Ξενατολών να επισκεφτεί την Ελλάδα. Μια ατζέντα. Δεν ξέρω, δεν θέλω να μιλήσω για αυτά ακόμα. Και σε μια ημερομηνία πολύ χαρακτηριστική για την Ελλάδα. Ναι, γι' αυτό το διαλέγω. Mm-hmm. Ας δούμε όμως, να μην προτρέξουμε, και νομίζω ότι κάτι τέτοιες κινήσεις από κυβερνήσεις από χώρες μεγάλες όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι κόμματα πολύ, πολύ καθήλια που βλέπουν μπροστά, νομίζω ότι είναι καλά να τα αναφέρουμε. Νομίζω ότι είναι η ώρα να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Βεβαίως, καλό Σαββατοκύριακο. Ο καιρός είναι πολύ καλός. Όσοι μπορούν να πάνε στη θάλασσα, όσοι δεν μπορούν στα χωριά τους, να βγουν έξω με προσοχή πάντα. Σε εκδηλώσεις του Δημοτικού που έχει πολλές. Γύρω από την Ορσιάδα υπάρχουν πολλές δράσεις που μπορεί κάποιος να κάνει. Και το κυριότερο, Βέρα, είναι ότι στη θάλασσα μπορούμε να πάμε το καλοκαίρι. Τώρα είναι η ωραιότερη εποχή, γιατί η γύρω περιοχή στα χωριά είναι γεμάτα, τα χωράφια ανθισμένα, οπότε μπορούν να εξορμήσουν και να εκδράμουν με τις οικογένειες για να δουν το φυσικό τοπίο, έτσι δεν είναι? Βέβαια, και όσοι θέλουν να μείνουν στο σπίτι, έχει και να κάνεις πολλά πράγματα εφόσον τους αρέσει. Αλλά η φύση είναι τόσο όμορφη τώρα που καλά είναι να βγούμε έξω. Έτσι, έτσι. Καλό Σαββατοκύριακο, Βέρα. Ευχαριστώ επίσης σε όλους. Σε όλους τους βρείτε, σε όλους όσους μας παρακολουθούν διαδικτυακά, σε όλο τον κόσμο.